Καταρχήν, να σας μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή αδαμαντία εδώ, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Πρέπει να σας πω ότι όλα τα τηλεοπτικά συνεργεία έχουμε μεταφερθεί στον προαύριο χώρο των δικαστηρίων, καθώς έχει συγκεντρωθεί ομάδα οπαδών της ΑΕΚ έξω ακριβώς από τα δικαστήρια και φωνάζουν συνθήματα, μιας και πριν, λίγα λεπτά πριν από τις 11, έφτασαν εδώ, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, 30 από τους 105 κατηγορούμενους, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση, στα επεισόδια της Δευτέρας έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια των οποίων έχασε τη ζωή του 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής. Είναι βαρύ το κατηγορητήριο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα, αυτό της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τη έκρηξη, τη κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς επίσης και 7 πλημελήματα. Τώρα, αναφορικά με την υπερασπιστική γραμμή, η οποία θα ακολουθηθεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες που έχουμε, φέρεται ότι οι κατηγορούμενοι όλοι θα αρνηθούν την εμπλοκή τους στα επεισόδια αυτά και ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο έφτασαν εδώ στην Ελλάδα, παρά την απαγόρευση που υπήρχε για τους οπαδούς της Δυναμό, είναι ότι ήρθαν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους και μόνο. Επίσης, αυτό για το οποίο ενημερωνόμαστε είναι ότι θα επικαλεστούν το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει στη διάθεσή της η Ελλάς και σύμφωνα με όσα λένε οι ίδιοι, δεν εμφανίζονται πουθενά οπαδοί της ομάδας των Κροατών. Και επίσης, ότι στις επιθέσεις τις οποίες πραγματοποιούν οι συγκεκριμένοι Κροάτες οπαδοί, ποτέ δεν χρησιμοποιούν μαχαίρια. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες έχουμε αδαμαντία. Παρ' όλα αυτά, η κατάσταση εδώ είναι εκρηθμή λόγω των οπαδών που έχουν συγκεντρωθεί, καθώς είχε γίνει κάλεσμα χθες, είχε απευθυνθεί κάλεσμα σε όλους τους οπαδούς της ΑΕΚ από την Original να έρθουν σήμερα στις 12.30 έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, αλλά και τι θα καταθέσουν οι 30 κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή σήμερα για να απολογηθούν. Καταλαβαίνουμε το κλίμα ελευθερία. Ακούμε μάλιστα και τον ήχο από τα συνθήματα των συγκεντρωμένων εκεί. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε όσα δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Βασίλης Νουλέζας, ένας εκ των συνεγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Οι δικοί μου εντολείς δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα, ούτε γνωρίζουν εξαιτίας και της αποστάσεως που είχαν, και αυτό θα αποδειχθεί και στο στάδιο της κυρίας ανακρίσεως από τα συλλεχθέντα αποδεικτικά στοιχεία, δεν έχουν σχέση με το έγκλημα, με τη στιγερή δολοφονία και την αφαίρεση της ζωής του 29χρονου Μιχάλη. Έγινε DNA. Έγινε. Και προφανώς δεν θα αποδειχθεί ότι έχουν σχέση με το θύμα, τον άτυχο Μιχάλη.